κάνει σήμερα και μας έχει σπάσει τη μύτη. Έχει λουκάνικο μέσα, έχει αυγά. Για λουκάνικο. Αρχικά πριν το σπάσω, σας παρακαλώ, δείτε εδώ. Πω. Πριν το σερβίρω. Υπέροχο, υπέροχο. Ολόκληρο τηγανιτό αυγό, λουκανικάκια. Μου φέρνει μια χαρά το πετσέτα, λίγο αγάπη. Εδώ αγάπη μου, θα σου φέρε μου μία να πιάσω και ένα. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Αυτό είναι καταπληκτικό εδώ που βλέπουμε. Ορίστε. Εύκολο, γρήγορο. Πανεύκολο. Με απλά υλικά. Νομίζω ότι τα έχουμε όλοι στο σπίτι. Και πολύ νόστιμο φυσικά. Ωραία, έτσι. Θα πάμε στο Γρηγόρη. Βεβαίως. Έλα, αγόρι μου, εσύ. Ευχαριστώ, μωράκια. Να μην λες ότι σε αφήνουμε γεννητικό. Λουκάνικα με αυγά σε πλούσια σάλτσα ντομάτας. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά μας. Για να δούμε τα υλικά. Θα δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε. Ανάλογα τώρα βέβαια με τα άτομα που θα φάνε, έτσι. 6 με 8 αυγά. Ένα πακέτο λουκάνικα χωριάτικα. Mm-hmm. Ένα κρεμμύδι. Μία σκελίδα σκόρδο. 50 ml ελαιόλαδο. Δύο κουτιά ντομάτα κονκασέ. Μία κουταλιά τη σούπα πελτέ ντομάτα. Αλάτι. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Μία πρέζα ζάχαρη. Μπούκοβο κατά προσέγγιση, αν θέλουμε, δηλαδή προαιρετικά. Λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, 200 γραμμάρια φέτα, λίγη τριμμένη γραβιέρα και φυσικά ένα καρβέλι ψωμί. Λοιπόν, να πω εδώ ότι θα δείξω δύο εκδοχές που μπορούμε να το φτιάξουμε. Το ένα το έχω μέσα στο φούρνο και το άλλο θα το κάνουμε στο τηγάνι. Υπέροχο. Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Εντανόστιμο. Παίρνω ένα... Τρώγεται? Προλείπει. Παίρνουμε ένα τηγάνι και βάζουμε την εστία μας αρχικά στο φουλ. Mm-hmm. Αν πάει μέχρι το 9, τις δίνουμε και καταλαβαίνει. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα. Τώρα να πω εδώ τώρα για το λουκάνικο. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι προτιμάει. Θέλετε φραγκφούρτης, θέλετε χωριάτικο. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει περισσότερο. Το χωριάτικο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι νόστιμο. Ναι. Είναι νόστιμο, η αλήθεια είναι αυτή. Το ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι μας. Και μόλις θα αρχίσει να σοτάρεται το λουκάνικο και να παίρνει λίγο χρώμα, θα προσθέσουμε κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι αυτό λοιπόν το φαγητό. Λίγο γιατί βγάζει διάρκεια το λουκάνικο. Σε 15 με 20 λεπτά είναι έτοιμο. Ωραία. Αυτό. Τέλεια. Μπαμπαμ. Ναι, λίγο ελαιόλαδο γιατί θα βγάλει. Απλώς επειδή θέλουμε λίγη λιπαρότητα, είναι ένα φαγητό που θέλει. Ωραία, θέλει... οπότε βάζουμε και λίγο λαδάκι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και σε λίγο μόλις θα αρχίσει και θα σοτάρεται και θα παίρνει ωραίο χρώμα το λουκάνικο. Θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει και μία σκελίδα σκόρδο. Τριμμένη κι αυτή. Το σκόρδο, ναι. Το έχω ψιλοκόψει. Το έχω κάνει πολύ πολύ. Ωραία. Ψιλοκομμένο. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε όποιο λουκάνικο θέλουμε. Και με πράσο και με πορτοκάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ το λουκάνικο εμένα. Ωραίο και με πορτοκάλι. Mm. Πιο ιδιαίτερη γεύση. Ναι. Πιο φίνα. Σωστά. Αλλά πολύ ωραίο. Δεν θυμάσαι πέρσι. Που είχαμε τη δοκιμασία εκεί στο διαγωνισμό και έπρεπε να φτιάξουμε λουκάνικα με τον Δημήτρη τον Μπέλο. Δεν σε συμπαθούσα πέρσι. Δεν με συμπαθούσες. Mm. Και το είχα πει στην εκπομπή και στη συνέχεια. Προς το τέλος, άρχισα να σε συμπαθώ, διότι συνειδητοποίησα τρεις τα πράγματα με το όνομά του. Και όταν σε είδα από κοντά, σε καρασυμπάθησα. Σε έβαλα και το καράβι μπροστά. Αγάπη μου. Λοιπόν. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Ναι, να κερδίζεις τον κόσμο με την αξία σου και γνωρίζοντάς σε ο άλλος. Και θυμάμαι που είχες βγει και είχα βάλει και είχα βρει τη συνέντευξή σου. Το συζητάγαμε και προχθές με κάτι φίλους του Φίλιππου. Είχες βγει στο Star τότε, στους Κούκου, με κορώνα ρε θεά. Καλά, εντάξει. Είχες βγει με στέμμα. Από Γερμανία. Και να είναι ο Χρήστος το κοντρόλ ήταν εκείνη τη μέρα, το θυμάμαι. Και μου λέει, δεν ξέρω τι κάνετε τώρα. Κατερίνα Λένη έχει βγει με στέμμα, κάνει 40% απέναντι. Ναι, είχα δώσει ρέστα. Είχα δώσει ρέστα. Είχε δώσει ρέστα. Βάλε και εδώ μια ένα στέμμα, να κάνουμε 40. Το έχω στο σπίτι, άμα θέλεις. Φέρ το αύριο. Λοιπόν, έχουμε προσθέσει το κρεμμυδάκι μας και το σκορδάκι. Μόλις αρχίσει αυτό λίγο να μαλακώνει, θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι, όχι πολύ, γιατί είναι και το λουκάνικο από μόνο του. Πικάντικο. Μόλις αρχίσει και μαλακώνει το κρεμμυδάκι, καλά έκανες. Θα προσθέσουμε μπούκοβο. Να πω τώρα εδώ για το μπούκοβο, σε όποιον αρέσει, έτσι. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει μπούκοβο. Εγώ νομίζω ότι του ταιριάζει. Εγώ το βάζω τις πατάτες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Πελτέ ντομάτας. Θα βάλουμε. Πελτέ είναι μια εξαιρετική γλυκάδα. Αυτό. Και μαζί με το μπούκοβο ταιριάζει πάρα πολύ. Μία κουταλιά.
Τώρα αναλόγως και πόσο μεγάλο τηγάνι θα είναι και πόσες μερίδες θα φτιάξετε, έτσι. Θα ανακατέψουμε. Ωραία. Και τώρα θα προσθέσουμε την ντομάτα, κονκασέ. Δεν θέλω να λυπηθείτε, θα βάλετε. Λέβαια. Είναι ένα φαγητό που θέλει το ψωμί, θέλει να κάνετε παπάρα. Τι θέλει την παπάρα του. Τι θέλει, τι θέλει. Καλή είναι η παπάρα που και που, μη μου τρελαίνεστε. Εγώ τις κάνω τις παπάρες μου, γενικότερα. Εδώ. Και έτσι μετανιώνω κιόλας. Γιατί εντάξει, αν προσέξεις γενικότερα, να κάνεις και μια παπάρα που και που δεν χάπει ο κόσμος. Θα προσθέσουμε για καλό και κακό μια πρέζα με ζάχαρη. Το ψωμί. Έλα. Θα βάλουμε δυόσμο. Ναι. Αν θέλουμε βάζουμε ξηρό, αν θέλουμε βάζουμε φρέσκο. Λίγο μαϊδανό. Και τώρα προσέξουμε εδώ τώρα ακριβώς πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Στην αρχή την είχαμε στο 9, τώρα θα την κατεβάσουμε στο 6. Mm-hmm. Και θα πάρουμε τώρα τα αυγά. Θα τα ριγανίσεις από πάνω. Θα δεις τώρα πώς θα τα κάνω. Για δείξ' το. Το ρίχνεις όπως είναι. Το ρίχνουμε από πάνω. Δεν θα χαθεί. Τίποτα δεν χάνεται. Όχι. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, και θα σκεπάσουμε το τηγάνι μας για περίπου 5 με 7 λεπτά. Και τηγανίζει τόσο τέλεια. Να πω εδώ τώρα ότι αναλόγως πόσο ρευστό θέλουμε τον κρόκο μας. Εάν το θέλουμε πιο ρευστό, θα το αφήσουμε λιγότερο. Εάν θέλουμε να σφίξει, θα το αφήσουμε περισσότερο. Όταν λοιπόν περάσουν τα 5 με 7 λεπτά, ανοίγουμε το καπάκι μας και προσθέτουμε τώρα ή φέτα, αν θέλουμε, ή γραβιέρα. Και τα δύο. Και θέλουμε. Τα δύο, βεβαίως. Και ανθότερο και τι θέλουμε. Μπράβο. Πάμε. Όπως το έχει κάνει εδώ. Εδώ το έχει αφήσει 5 λεπτά σίγουρα, διότι έχει ο κρόκος, βλέπετε, είναι σκληρός εδώ. Είσαι φανταστική.